Καλησπέρα σας. Πολλές φορές θα χρειαστεί να προβούμε σε μια γεωπεξεργασία χωρικών δεδομένων, η οποία αποτελείται από διάφορα βήματα, τα οποία θέλουμε να επαναλαμβάνουμε σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Για παράδειγμα, όταν γίνεται διαθέσιμη μια δορυφορική εικόνα, θέλουμε να αποκόβουμε την περιοχή μελέτης και να υπολογίζουμε το NDVI. Αυτή η επεξεργασία αποτελείται από δύο ξεχωριστά βήματα, τα οποία βήματα θα πρέπει να εφαρμόζουμε σε κάθε δορυφορική εικόνα που θα γίνεται διαθέσιμη, για παράδειγμα, κάθε μέρα, κάθε 3 μέρες ή κάθε 10 μέρες. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να αυτοματοποιήσουμε μια τέτοια σειρά βημάτων, ούτως ώστε κάθε φορά που θα χρειαστεί να την επαναλαμβάνουμε, να μην χρειάζεται να κάνουμε όλα τα βήματα αναλυτικά ένα-ένα, αλλά να την έχουμε προγραμματίσει, ώστε ο τελικός χρήστης να βάζει μόνο τα αναγκαία input που αλλάζουν κάθε φορά και να παίρνει το ανάλογο output. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα που θα δούμε σήμερα, έχουμε ένα προϊόν από το δορυφόρο Modis και συγκεκριμένα το NDVI για την περιοχή της Λέσβου, το οποίο NDVI είναι σε μορφή ακεραίου, πολλαπλασιασμένο με 10.000, οπότε το ενδυνάμει εύρος είναι από μείον 10.000 ως 10.000. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι καταρχήν να κόψουμε μόνο το νησί της Λέσβου, να ταξινομήσουμε το προϊόν σε 5 διαφορετικές τάξεις και να το επαναπροβάλλουμε στο νέο γεωδετικό σύστημα αναφοράς 1987. Θέλουμε δηλαδή να εκτελέσουμε 3 σειριακά βήματα, όπου θα χρειαστούμε μια δορυφορική εικόνα και το shape file με το οποίο θα κάνουμε το κλιπάρισμα. Από κάθε βήμα, το τελικό προϊόν θα αποτελεί input στο επόμενο βήμα. Δηλαδή, το προϊόν από το κλιπάρισμα θα αποτελέσει input για να κάνουμε την επαναταξινόμηση, το reclassification, σε 5 διαφορετικές τάξεις και το τελικό προϊόν αυτής διαδικασίας θα το χρησιμοποιήσουμε για να το επαναπροβάλλουμε στο 1987. Άρα, αν τα δούμε αυτά τα βήματα με μορφή αλγορίθμου, πρώτα θα κάνουμε ένα clip, δηλαδή θα εφαρμόσουμε το εργαλείο clip του Arcmap, μετά το εργαλείο το reclass δίνοντας αυτές τις 5 διαφορετικές τάξεις και το προϊόν του reclassification θα το επαναπροβάλλουμε στο 1987. 3 διαφορετικά βήματα, τα οποία θέλουν 3 διαφορετικά εργαλεία που υπάρχουν στην εργαλειοθήκη του Arcmap. Πάμε να τη θυμηθούμε πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Καταρχήν θέλουμε να κάνουμε clip τη δορυφορική εικόνα με ένα πολύγωνο, οπότε θα πάμε στο Toolbox, στο Raster, Raster Processing Clip. Με διπλό κλικ ενεργοποιούμε το παράθυρο, όπου σαν input raster θα βάλουμε τη δορυφορική μας εικόνα, το προϊόν μάλλον NDVI, output extend, το shapefile στα ND2, το οποίο είναι το πολύγωνό μας. Θα δώσουμε ένα tick στο Use Input Features for Clipping Geometry για να χρησιμοποιήσει το πολύγωνο ως χαρακτηριστικό με το οποίο θα αποκόψει το raster και μπορούμε να δώσουμε και ένα τελικό αρχείο που θα σωθεί. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει να το κρατήσουμε μόνιμα αυτό το αρχείο, γιατί θα το επόμενο στάδιο θα το ξαναεπεξεργαστούμε, οπότε θα το αφήσουμε με το προσωρινό path που έχει και το προσωρινό όνομα. Δίνουμε OK και δημιουργήθηκε το output της διαδικασίας clip, το βλέπουμε. Πλέον δεν υπάρχει το μέρος της Τουρκίας, είναι μόνο το μέρος της Λέσβου, το νησί της Λέσβου που υπήρχε εντός του πολυγόνου στάδιο 2. Επόμενο βήμα, το reclass με αυτές τις 5 τάξεις, οπότε πάλι το αντίστοιχο εργαλείο του Toolbox και συγκεκριμένα στο Spatial Analyst, Reclass, Reclassify. Input Raster, η έξοδος του προηγούμενου εργαλείου, δηλαδή το προσωρινό αρχείο που υπάρχει, το κλιπαρισμένο δηλαδή raster που έχουμε δημιουργήσει με το προηγούμενο βήμα. 5 τάξεις θα έχουμε, οπότε σβήνουμε τις μη απαραίτητες τάξεις, για ούτως ώστε να πάμε και να διορθώσουμε τις παλιές τιμές, οι οποίες θα αντιστοιχηθούν στις 5 νέες τάξεις. Θυμίζω ότι είναι πολλαπλασιασμένες επί 10.000, οπότε θα πάμε από 0 έως 2.000, δίνοντας μια νέα τάξη 1, από 2.000 έως 4.000 με νέα τάξη 2, 4.000 έως 6.000 με νέα τιμή 3, 6.000 έως 8.000 το 4 και 8.000 έως 10.000 το 5. Στο Reclass Field φροντίζουμε να υπάρχει το Value. Δίνουμε ένα tick στο Change Missing Value των OnData, γιατί υπάρχουν και τιμές εκτός των ορίων που έχουμε δώσει. Μας έβγαλε ένα error γιατί πρέπει να διορθώσουμε το τελευταίο αντί για 10.000. Και όπως είπα, πρέπει να δώσουμε ένα tick στο Change Missing Value των OnData, ώστε οποιαδήποτε τιμή δεν περιλαμβάνεται σε αυτά τα όρια που έχουμε δώσει να χαρακτηριστεί ως OnData. Και αφορά κυρίως τις αρνητικές τιμές. Αφήνουμε πάλι το Output Raster στην default geodatabase, προσωρινό αρχείο θα δημιουργηθεί. Δεν μας ενδιαφέρει να το κρατήσουμε, γιατί πάλι αυτό το raster θα είναι input στο επόμενο βήμα. Δημιουργήθηκε το νέο raster, το reclassified, το βλέπουμε εδώ. Και επόμενο βήμα είναι να επαναπροβάλλουμε αυτό από το σύστημα αναφοράς που είναι το Geographic Coordinate System WGS84 στο S87.
πάλι με αντίστοιχο εργαλείο του Toolbox και συγκεκριμένα στο Data Management, Raster, Projection Transformation, Raster, Project Raster. Input Raster, το output της προηγούμενης διαδικασίας, έχει διαβάσει ήδη το Input Coordinate System. Τώρα μας ενδιαφέρει να κρατήσουμε αυτό το προϊόν, είναι το τελικό μας προϊόν που θέλουμε να βγάλουμε από τη σειρά αυτών των τριών βημάτων, οπότε θα υποδείξουμε έναν χώρο και ένα όνομα για να μας σώσει το νέο αρχείο. Δίνουμε το όνομα, δίνουμε το τελικό σύστημα αναφοράς στο οποίο θέλουμε να πάμε, το οποίο είναι το 687, θα το βρούμε από τα Project Coordinate Systems. Στην Ευρώπη επιλέγουμε το ελληνικό σύστημα. Τις άλλες επιλογές αφήνουμε όσες έχουν και δίνουμε OK. Δημιουργήθηκε το νέο raster, το τελικό μας raster, δηλαδή στο αρχικό προϊόν του Modis του NDVI εφαρμόσαμε τρία βήματα και πήραμε ένα τελικό προϊόν. Αν υποθέσουμε ότι αύριο μας έρχεται μια νέα εικόνα, ένα νέο προϊόν NDVI και πρέπει να ξανακάνουμε την ίδια ακριβώς διαδικασία. Θα πρέπει να επαναλάβουμε ξεχωριστά αυτά τα τρία βήματα. Όπως είπαμε, το Arcmap όμως μας δίνει τη δυνατότητα να προγραμματίσουμε αυτά τα βήματα και να εκτελεστούν σειριακά σε ένα αρχείο το οποίο εμείς θα επιλέγουμε. Αυτή η δυνατότητα μας δίνεται μέσα από ένα εργαλείο το οποίο ονομάζεται Model Builder. Θα χτίσουμε δηλαδή ένα μοντέλο το οποίο και θα εφαρμόζουμε, θα εκτελούμε αυτόματα στα αρχεία με τα οποία επιλέγουμε, χωρίς να χρειάζεται να ξανακάνουμε τα τρία βήματα ξεχωριστά. Για να το κάνουμε αυτό, θα πάμε στο εικονίδιο Model Builder και μας ανοίγει τη συγκεκριμένη εφαρμογή, όπου εδώ θα δημιουργήσουμε ένα μοντέλο. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε ουσιαστικά δηλαδή είναι να προγραμματίσουμε αυτόν εδώ τον αλγόριθμο. Πάμε να το δούμε ως ένα διάγραμμα ροής. Καταρχήν, πρώτη διαδικασία θα είναι να κάνουμε clip το αρχικό μας raster. Το αρχικό δηλαδή NDVI, το οποίο θα είναι input σε αυτή τη διαδικασία clip, μαζί με το shapefile της περιοχής μελέτης που έχει το πολύγωνο. Αυτή η διαδικασία θα παράξει ένα νέο προϊόν, ένα νέο raster, το οποίο θα αποτελέσει input σε μια επόμενη διαδικασία, η οποία θα είναι το reclass. Έπειτα, το reclass θα παράξει ένα νέο raster, το ταξινομημένο NDVI, σύμφωνα με τις τιμές που βλέπουμε παραπάνω στον αλγόριθμο, και αυτό το νέο προϊόν θα αποτελέσει input στην τελική μας διαδικασία, που είναι η επαναπροβολή στο 687. Άρα βάζουμε μια νέα επεξεργασία, το reproject, στο οποίο θα αποτελέσει input το output του reclass. Και αυτή η διαδικασία θα παράξει το τελικό μας raster. Άρα αυτό που θέλουμε ουσιαστικά τώρα μέσω του Model Builder είναι να προγραμματίσουμε αυτό το διάγραμμα ροής. Επιστρέφουμε στο Model Builder και αυτό το διάγραμμα ροής που είδαμε προηγουμένως μπορούμε να το δημιουργήσουμε στο Model Builder χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που ήδη υπάρχουν μέσα στο Toolbox. Μπορώ δηλαδή να φέρω από το Toolbox όλες αυτές τις διαδικασίες που θέλω να εκτελεστούν ώστε να φτιάξω το συνολικό μου αλγόριθμο. Πρώτη διαδικασία που με ενδιαφέρει, που πρέπει να κάνω σε όλο αυτό το process, είναι το clip. Οπότε, πηγαίνω στο Toolbox, βρίσκω τη διαδικασία clip, αυτή που είχαμε εκτελέσει και πριν, και τη σέρνουμε με αριστερό κλικ πάνω στην επιφάνειά μας στο Model Builder. Όλα τα εργαλεία του Toolbox μπορώ να τα μεταφέρω πάνω στο Model Builder. Βλέπουμε ότι είναι λευκό, που σημαίνει ότι δεν είναι ακόμα έτοιμο να τρέξει, γιατί δεν έχουν οριστεί κάποια πετούμενα από το χρήστη. Οπότε, με διπλό κλικ πάνω στο clip στη διαδικασία, επιλέγουμε τα διάφορα αναγκαία ορίσματα που πρέπει να μπουν για να εκτελεστεί αυτή η διαδικασία. Οπότε επιλέγουμε το input raster, ό,τι επιλέξαμε και πριν. Το output extent, το οποίο θέλουμε να είναι από το shapefile, το οποίο έχει το πολύγωνο με το οποίο θα κόψουμε. Tick στο use input feature for clipping geometry. Και output raster επίσης το αφήνουμε ως έχει προσωρινό αρχείο. Δεν θέλουμε να το σώσουμε και βλέπουμε ότι πλέον έχουν χρωματιστεί όλα τα αντικείμενα αυτού του εργαλείου, που σημαίνει ότι είναι έτοιμο να τρέξει. Δημιουργήθηκε και το output, το οποίο θα είναι προσωρινό, όπως το έχουμε. Παρ' όλα αυτά, και γιατί είναι προσωρινό, γιατί εμείς θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε ως input στην επόμενη διαδικασία, η οποία είναι η reclass. Οπότε, ψάχνουμε το reclass, το εργαλείο reclass, το reclassify, το σέρνουμε και αυτό μέσα στο Model Builder. Είναι λευκό, χρειάζεται κάποια ορίσματα και κυρίως χρειάζεται ένα input αρχείο το οποίο θα κάνουμε reclassify. Το οποίο input αρχείο θα είναι η έξοδος από τη διαδικασία clip. Οπότε, για να του πούμε ότι το αρχείο σε 06 θα είναι input στο reclassify, θα πρέπει να το ενώσουμε. Θα πάρουμε το connector, το connect εργαλείο, με αριστερό κλικ χτυπάμε πάνω στο raster που θέλουμε να είναι input, σέρνουμε προς το reclassify, αφήνουμε το κλικ και μας λέει τι θα πάρουμε από αυτό το raster. Και του λέμε ότι αυτό το raster θα είναι ένα input raster στη διαδικασία reclassify. Βλέπουμε ότι χρωματίστηκε πλέον και το reclassify και το output. Πάμε να ορίσουμε και τα υπόλοιπα
ορίσματα μέσα εκεί, τα αναγκαία ορίσματα, όπως είναι για παράδειγμα το reclass field που θα είναι, δεν έχει αυτή τη στιγμή κάτι, θα γράψουμε το value. Όταν δημιουργηθεί, θα δημιουργηθεί και μια στήλη value. Τώρα, επειδή είναι κενό το αρχείο, δεν υπάρχει αυτή η στήλη για να μπορέσει να τη διαβάσει. Θα δώσουμε τις τιμές σύμφωνα με τον αλγόριθμό μας. Πληκτρολογούμε old values, τις αρχικές τιμές, new values, τη νέα τιμή που θέλουμε να δώσουμε. Με add entry βάζουμε τις αναγκαίες γραμμές που χρειάζεται για τον αλγόριθμό μας. Δημιούργησε αυτόματα old values, no data, τότε και new values θα έχει no data. Και αφού το κάνουμε αυτό, output raster παραμένει προσωρινό, δεν μας ενδιαφέρει να το σώσουμε. Tick στο change missing values του no data και δίνουμε OK. Όλο αυτό το διάγραμμα ροής θα μας παράξει το προσωρινό αρχείο, το reclass, σύμφωνα με τα ευρυτημών που το έχουμε πει. Επόμενη διαδικασία είναι η επαναπροβολή. Οπότε βρίσκουμε το αντίστοιχο εργαλείο, αυτό που τρέξαμε προηγουμένως, το project raster, το φέρνουμε μέσα. Με την ίδια διαδικασία θα του πούμε ότι το output της διαδικασίας reclassify θα είναι input στο project raster. Οπότε παίρνουμε πάλι τον connector, ενώνουμε, βλέπουμε παραμένει άσπρο, γιατί δεν έχουν οριστεί όλα τα απαιτούμενα ορίσματα. Οπότε με διπλό κλικ του λέμε το input coordinate system. Αυτό που είναι απαιτούμενο είναι το τελικό σύστημα αναφοράς που θέλουμε να πάμε. Καθώς επίσης βέβαια να του πούμε και εμείς, επειδή είναι το τελικό αρχείο, πού θα σωθεί και με τι όνομα θα σωθεί. Επιλέγουμε και το τελικό σύστημα αναφοράς, το φιλτράρουμε με το 200 που είναι ο PSG κώδικας του GridGrid, τα αφήνουμε τα άλλα ως έχει και δίνουμε OK. Πλέον το μοντέλο μας είναι έτοιμο να τρέξει. Του έχουμε πει δύο ορίσματα, το οποίο τα έχει διαβάσει, τα δύο input, το raster, το NDVI raster και την περιοχή μελέτης και θα μας δημιουργήσει ένα νέο raster, το final 2 TIFF. Από το βελάκι run, εκτελούμε, ολοκληρώθηκε άμεσα. Αν θα μας έβγαζε κάποιο σφάλμα, θα το βλέπαμε εδώ, σε αυτό το παράθυρο. Δίνουμε close. Βλέπουμε ότι έχουν γκριζαριστεί από κάτω αυτά τα αντικείμενα που σημαίνει ότι έχουν ήδη τρέξει και πάμε να φορτώσουμε το υλικό μας προϊόν, να δούμε ότι έχει δημιουργηθεί επιτυχώς και το βλέπουμε εδώ το νέο προϊόν, το οποίο είναι στο 687. Τώρα, αν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα άλλο αρχείο, για παράδειγμα, ένα άλλο project NDVI μιας άλλης ημέρας, για παράδειγμα για την μέρα 122, και θέλουμε να εκτελέσουμε διαδικασία για αυτό. Οπότε αλλάζουμε το input raster στο νέο μας raster που φορτώσαμε, αλλάζουμε και το όνομα του output, το steady area θα είναι το ίδιο γιατί έχω τη Λέσβο, αλλάζω το output name και βλέπετε με δύο κλικ αυτή τη στιγμή, αλλάζοντας μόνο το αρχικό input και το τελικό output, σε λίγα δευτερόλεπτα εκτέλεσα ακριβώς την ίδια διαδικασία. Οπότε δεν χρειάζεται να ξανακάνω τα τρία μεμονωμένα βήματα ξεχωριστά, αλλά απευθείας σε λίγα δευτερόλεπτα πήρα το τελικό προϊόν, δεδομένου ότι έχω προγραμματίσει αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι η δύναμη του Model Builder, το να μπορούμε να προγραμματίσουμε μια σειρά βημάτων γεωπεξεργασίας. Πώς το σώζουμε αυτό το μοντέλο ώστε να το επαναχρησιμοποιήσουμε κάποια άλλη χρονική στιγμή. Όλα τα εργαλεία σώζονται μέσα στις εργαλειοθήκες, σε toolboxes. Άρα θα πρέπει να δημιουργήσουμε μέσω του catalog, στο μέρος που θέλουμε, ένα νέο toolbox, οπότε με δεξί κλικ New Toolbox, δίνουμε ένα όνομα στην εργαλειοθήκη μας και μέσα εκεί μπορούμε να σώσουμε όσα εργαλεία θέλουμε. Συνήθως δημιουργούμε κάποιες θεματικές εργαλειοθήκες, πάμε Model Save As, μπαίνουμε μέσα στην εργαλειοθήκη και δίνουμε ένα όνομα για το εργαλείο, NDVI Process στην προκειμένη περίπτωση και μπορούμε πλέον να το δούμε εδώ, μέσα στην εργαλειοθήκη μας, το NDVI Process. Για να το εκτελέσουμε ως έχει, δεξί κλικ, μπαίνω σε Edit Mode και πάω και αλλάζω αυτά που θέλω να αλλάξω, για παράδειγμα το αρχικό raster και το τελικό raster και εκτελώ με ένα run. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς είναι ένα λίγο πιο φιλικό περιβάλλον προς τον χρήστη, δηλαδή αντί να μπαίνει σε Edit Mode μέσα στο Model Builder, με διπλό κλικ, όπως σε κάθε εργαλείο του Toolbox, να βγάζει αυτό το γραφικό περιβάλλον διαπαφής και να βάζει τα απαραίτητα inputs, ώστε να πατάει ένα OK και να τρέχει αυτόματα διαδικασία, χωρίς να χρειάζεται να το προγραμματίζει. Οπότε εμείς θα πρέπει με έναν τρόπο τώρα να το πούμε, όταν με διπλό κλικ ανοίγεις αυτό το περιβάλλον διαπαφής του NDVI Process, να ζητάς κάποια ορίσματα από το χρήστη τα απαραίτητα για να τρέξει αυτό το εργαλείο. Αυτός ο αλγόριθμος. Οπότε θα μπούμε σε Edit Mode για να διορθώσουμε ουσιαστικά αυτό το εργαλείο και να του πούμε τι σε όλη αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να δώσει
ως input ο χρήστης. Καταρχήν, την εικόνα. Δεδομένου ότι κάθε φορά θα έχει μια διαφορετική εικόνα την οποία θα θέλει να επεξεργαστεί. Το πολύγωνο της περιοχής μελέτης, γιατί θέλουμε μπορεί να πάμε και σε μια άλλη περιοχή, καθώς και το τελικό προϊόν. Για να του πούμε ότι αυτό θα το ζητάει ο χρήστης, κάνουμε δεξί κλικ και του λέμε ότι αυτό το input θα είναι model parameter, δηλαδή μια παράμετρος την οποία θα πρέπει να βάζει ο χρήστης κατά τη διαδικασία εκτέλεσης. Μια άλλη παράμετρος θα είναι η περιοχή μελέτης. Ξαναλέμε, θέλουμε να τρέξουμε για μια άλλη περιοχή. Οπότε ο χρήστης να επιλέγει ουσιαστικά οποιαδήποτε εικόνα NDVI και οποιαδήποτε περιοχή μελέτης. Δεξί κλικ και στο Stage 2 που είναι το Shapefile, να του υποδείξουμε ότι και αυτό θα είναι μια παράμετρος του μοντέλου. Model parameter και εδώ, εμφανίστηκε και εδώ το γράμμα P. Και στο τελικό προϊόν, επίσης να υποδεικνύει ο χρήστης πού θα σώζεται και με τι όνομα θα σώζεται. Άρα ουσιαστικά όταν θα εκτελείται με διπλό κλικ θα εμφανίζεται ένα γραφικό περιβάλλον από όπου θα ζητάει από το χρήστη αυτά τα τρία inputs. Σώζουμε και πάμε ξανά στο toolbox με διπλό κλικ τώρα στο NDVI process και βλέπουμε ότι εμφανίστηκαν τρία inputs τα οποία θα πρέπει να βάλει ο χρήστης. Καταρχήν το raster, το οποίο θα επιλέξουμε είτε με το drop down menu αν το έχουμε φορτωμένο είτε από το φακελάκι αν είναι κάπου στο δίσκο μας. Επιλέγω τώρα μία άλλη εικόνα, ένα άλλο προϊόν NDVI. Περιοχή μελέτης είναι η ίδια, την αφήνω και δίνω και ένα όνομα εξόδου με διαδρομή που θέλω να σώσω. Δίνω OK και πάλι σε λίγα δευτερόλεπτα εκτελέστηκε όλη αυτή η διαδικασία με τα επιμέρους βήματα με ένα πολύ πιο εύκολο τρόπο, με ένα πολύ πιο φιλικό προς τον τελικό χρήστη. Προγραμματίσαμε κάτι, μπορούμε να δώσουμε αυτή την εργαλειοθήκη τώρα οπουδήποτε και ο τελικός χρήστης βάζοντας αυτά τα τρία inputs να μπορεί να κάνει αυτή την προγραμματισμένη εργασία. Στο link του βίντεο που σας δίνω, μπορείτε να δείτε πώς μπορούμε να τρέξουμε αυτή την αυτοματοποιημένη διαδικασία ή μια οποιοδήποτε αυτοματοποιημένη ουσιαστικά διαδικασία όταν ήδη έχουμε ένα set δεδομένων μέσα σε ένα folder και θέλουμε όλα αυτόματα να επεξεργαστούν. Για παράδειγμα, εάν στην προκειμένη περίπτωση αντί για μια εικόνα έχω 100 εικόνες μέσα σε ένα folder και θέλω όλη αυτή τη διαδικασία να την τρέξω για τις 100 εικόνες. Να μην χρειαστεί δηλαδή ο χρήστης να εκτελεί χειρονακτικά 100 φορές αυτό το μοντέλο, αλλά να βάλουμε ένα loop, έναν iterator, ώστε να του πούμε τρέξει αυτό το μοντέλο για όλα τα raster τα οποία βρίσκονται μέσα σε ένα συγκεκριμένο folder. Αυτή η διαδικασία στο βίντεο, στο link που σας δίνω. Καλή συνέχεια.